να ενημερώνουμε πλατιά το λαό, να αποκαλύπτουμε την ουσία των εξελίξεων, να αντιπαρατεθούμε ουσιαστικά και αποφασιστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτική της κυβέρνησης και των ευρωατλαντικών κομμάτων που ευθύνονται για το βάθεμα της εμπλοκής της χώρας στους συμπεριληστικούς σχεδιασμούς. Να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις που είναι κοντά μας, να φτάσουμε όμως και σε νέες, να ενταχθούν στην πάλη του αντιμπεριαλιστικού, αντιπολεμικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος. Απαιτείται η βαθύτερη κατανόηση των εξελίξεων, να ενισχύσουμε τη μελέτη και συζήτηση στις τοπικές επιτροπές και στην ΕΔΙΕΦ. Η πείρα από τη δράση μας από το 18ο συνέδριο μέχρι σήμερα φανερώνει ότι έχουμε δυνατότητα μέσα από την οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη δουλειά να πετύχουμε την παραπέρα μαζικοποίηση και το δυνάμωμα της δράσης των Επιτροπών Ειρήνης και της ΕΔΙΕΘ. Να συμβάλλουμε ώστε ο προβληματισμός και η ανησυχία να αγκαλιάσει πολύ περισσότερο κόσμο, να μετατραπεί σε μαχητική λαϊκή διεκδίκηση κόντρα στη λογική του «δεν γίνεται τίποτα». Η δυνατότητα που έχει ο λαός να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις περνά μέσα από το δυνάμωμα της πάλης του. Τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις, όπως η λεγόμενη αντιμετώπιση του βίαιου ριζοσπαστισμού, δείχνουν τον φόβο τους απέναντι στην άνοδο των λαϊκών αγώνων ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που ξόδευσε πέρσι μόνο 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς, την ίδια στιγμή που τα συστήματα υγείας παντού κατέρεαν, που δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν νερό, δεν έχουν στοιχειώδη διατροφή και μέσα επιβίωσης. Πρέπει να σημάνει συναγερμός. Τα σχέδια του ΝΑΤΟ στοχεύουν σε μια σειρά πολιτικές υποδομές, λιμάνια, δρόμους και σιδηροδρομικά δίκτυα να κατασκευάζονται με προδιαγραφές που να καλύπτουν τις ανάγκες της στρατιωτικής κινητικότητας, όπως λένε, δηλαδή της τραχίας, απρόσκοπτης και ταχείας μεταφοράς στρατευμάτων και οπλισμού προς τα ανατολικά, συνολικότερα προς τα μέτωπα των ημπεριαλιστικών συγκρούσεων. Στοχεύουν επίσης ώστε οι υποδομές αυτές να μην πέφτουν στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων των αντίπαλων στρατοπέδων και κέντρων, όπως παραδείγματος χάρη οι τηλεπικοινωνίες σε κινέζικα μονοπόλια. Ήδη αυτοί οι σχεδιασμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται στη χώρα μας. Παραδείγματα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το οδικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας, που στα πλαίσια της φετινής νατοϊκής άσκησης Defender Europe 2021 αξιοποιήθηκαν για τον ελιμενισμό και τη μεταφορά εξοπλισμού προς το θέατρο των επιχειρήσεων της άσκησης στα σύνορα με τη Ρωσία. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα παζάρια με την Τουρκία με αιχμή τους υδρογονάνθρακες. Η επιδίωξη για μεγαλύτερη ευάθυνση στις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών και μελών θα, αν φύγεται η αίσθηση ασφάλειας, οι αρχές και οι αξίες του ΝΑΤΟ, έτσι λέει το κείμενό τους, είναι μια θέση που αποδέχονται και τα μέλη, όλα τα μέλη, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση εννοείται. Είναι πολύ επικίνδυνη, όπως καταλαβαίνουμε, για τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας. Φανερώνει την προσπάθεια διευθετήσεων και υποχωρήσεων ώστε να επιτευχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ. Το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας έχει να κάνει με την γεωστρατηγική της θέση και την προσπάθεια να ανακοπεί η κινέζικη και ρωσική διείσδυση στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Στην περιοχή μας συγκρούονται οι οικονομικοί και στρατιωτικοί σχεδιασμοί των ευρωατλαντικών υπεριαλιστικών δυνάμεων με το νέο δρόμο του μεταξιού της Κίνας, αλλά και με την οικονομική και στρατιωτική επέκταση της Ρωσίας στην περιοχή, στη Συρία και όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστική η ανανέωση για 5 χρόνια της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις με προοπτική μετά να παραμείνει σε ισχύ επαορίστου, όπως και η συνέχιση του τρίτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που βάζει σε μεγάλους κινδύνους το λαό μας. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τις βάσεις το Γενάρη του 2020, η κυβέρνηση με την ουσιαστική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων όχι μόνο την ανανεώνει, αλλά την διευρύνει και την ενισχύει. Δίπλα στις βάσεις της Σούδας, της Λάρισας,
του Στεφανοδίκαιου και της Αλεξανδρούπολης δημιουργούνται και νέες. Στον Εύρο, στο στρατόπεδο Γιαννούλη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Πιερία, στο πεδίο βολής του Λιτοχώρου, στη Θεσσαλία, στο στρατόπεδο Γεωργούλα, στη Νέα Ιωνία του Βόλου και βεβαίως στην ναυτική βάση της Σούδας, όπου θα επιτρέπεται η στάθμευση και η διεκπαιρέωση και η υποστήριξη περισσότερων μονάδων του Αμερικανικού Ναυτικού. Στην πράξη, έτσι, όλες οι μονάδες και οι υποδομές του ελληνικού στρατού μπαίνουν υπό άμεσο αμερικανονατοϊκό έλεγχο και μαζί με τις υποδομές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσονται σε έναν ενιαίο σχεδιασμό. Στα ίδια πλαίσια κινείται και η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δεν έχει σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, με την ανακοπή της τουρκικής επιθετικότητας, όπως επιχειρεί η κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία να πείσουν το λαό. Αντίθετα, έχει να κάνει με την παραπέρα στρατιωτική αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της γαλλικής έμπνευσης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας επεμβάσεων στο πλαίσιο των γενικότερων εμπεριαλιστικών αναδιατάξεων. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για νέες αποστολές Ελλήνων στρατιωτικών εκτός συνόρων σε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μία σειρά από περιοχές, από τη ζώνη του Σαχέλ στην υποσαχάρια Αφρική έως τις παρυφές του Ινδοειρηνικού. Η χώρα μας καλείται να συμμετάσχει σε στρατιωτική αποστολή στο Μάλι, στα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας στο Ιράν και στην παρουσία της Κίνας στην περιοχή. Πριν όμως καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι, στην συμφωνία χρεοκόπησαν τα παραμύθια περί εγγύησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και θωράκιση από την τουρκική επιθετικότητα. Αποκαλύπτεται για μια ακόμη φορά πως οι επιχειρηματικοί και πολεμικοί σχεδιασμοί πάνε χέρι-χέρι. Οι επενδύσεις στα μεγάλα έργα μεταφοράς υδρογονανθράκων, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, στη λεγόμενη πράσινη ενέργεια, στους τομείς καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας, στις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, στοχεύουν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των οικονομικών ομίλων. Για τη λαϊκή οικογένεια όμως σημαίνουν παραπέρα φτώχεια και ανατιμήσεις σαν και αυτές που ζούμε τις μέρες μας σήμερα. Παράλληλα συνοδεύονται με την επέκταση των ξένων βάσεων και στρατιωτικών υποδομών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Βόρειας Ελλάδας, όπου μαζί με την εγκατάσταση των νέων αγωγών αερίου, την εγκατάσταση εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, τη σχεδιαζόμενη κατασκευή χώρων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Καβάλα, κάτι για το οποίο μίλησε και στην τελευταία συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον υποκατασκευή αγωγό αερίου από την Κομωτινή στην Βουλγαρία, τον σχεδιαζόμενο αγωγό αερίου από τη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Μακεδονία, μαζί με την κατασκευή νέου μεγάλου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομωτινή, πολλαπλασιάζονται και οι στρατιωτικές υποδομές των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Πλάι στο νατοϊκό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης, πλάι στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον νομό Κλικής, στα πεδία βολής του Λιτοχώρου και του Προφήτη στο Λαγκαδά, πλάι στην Αμερικανονατοϊκή στρατιωτική υποδομή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στις νατοϊκές εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο Κόδρα της Καλαμαριάς και στην 113 τέριγα μάχη στην Μίκρα, οι ΗΠΑ πήραν υπό τον άμεσο έλεγχό τους το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου εγκατέστησαν και τη βάση ελικοπτέρων, ενώ οι ορέξεις τους στρέφονται και στο λιμάνι της Καβάλας. Η εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς αυτούς δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα στην περιοχή. Απόδειξη αποτελεί η επικίνδυνη πορεία στις σχέσεις των δύο ανατοϊκών συμμάχων, Ελλάδας και Τουρκίας, η κλιμάκωση και η όξυνση, η κίνδυνη επώδυνου συμβιβασμού στο Αιγαίο, η διατήρηση της κατοχής στην Κύπρο και οι σχεδιασμοί για διχοτόμηση του νησιού. Η ιστορία έχει αποδείξει άπειρες φορές, συναγωνιστές και φίλοι, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εφήμερο από τις συμφωνίες μεταξύ των ημπεριαλιστικών κρατών. Ότι σπάνε πολύ εύκολα αυτές τις συμφωνίες όταν τα συμφέροντα το επιβάλλουν. Έχουμε σαν λαός πικρή πείρα από τη μικρασιατική εκστρατεία της ελληνικής αστικής τάξης το 1919-22 μέχρι και σήμερα.
Ποτέ και καμία ημιρεαλιστική χώρα ή ένωση δεν εξασφάλισε τα συμφέροντα της χώρας μας και προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει και με τη χώρα μας και με την μαρτυρική Κύπρο. Ο κανόνας στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Αυτό εκφράζεται και στις διακρατικές σχέσεις και πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι και επίμονοι, διαφωτιστικοί και εκλαϊκευτικοί στους εργαζόμενους, στους νέους, στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Να γίνει κατανοητό ότι μόνο οι λαοί μπορούν με τους αγώνες τους και την αλληλεγγύη τους να σώσουν τους εαυτούς τους. Να χτυπήσουμε στη ρίζα την μυρολατρεία και τον φόβο, την αντίληψη ότι είμαστε μικροί και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Να αποκαλύπτουμε τις αυταπάτες, γιατί δεν υπάρχουν κακοί και καλοί ημερελιστές που τάχα θα μας υπερασπιστούν. Κανένας λαός δεν πρέπει να μπαίνει κάτω από τις σημαίες της αστικής τάξης, ούτε της χώρας του, ούτε και κάποιας άλλης χώρας. Το αντίθετο, ο λαός μας, όλοι οι λαοί πρέπει να υψώσουν τη δική τους σημαία της κοινωνικής τους απελευθέρωσης ενάντια στην εκμετάλλευση, τους ημπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στη φτώχεια, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, για τη συνεργασία, τη φιλία και τη συναδέλφωση των εργαζόμενων και όλων των λαών του πλανήτη.